Μίτσοβιτς, επιστροφή στο γήπεδο μετά από 3 μέρες ξεκούρασης. Νιώθετε σαν να γυρίζετε για καλοκαιρινή προετοιμασία? Όχι, δεν νιώθω έτσι, γιατί κάθε καλοκαίρι είναι περισσότερες μέρες και μένει πίσω το προηγούμενο σεζόν. Τώρα αυτή τη στιγμή είχαμε κάνει λίγο break, γιατί πιστεύω ότι όλοι χρειάστηκαν αυτό μετά από τόσο πολλά παιχνίδια που είχε η ομάδα. Σίγουρα ότι αυτή η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων είναι κάτι καλό, γιατί μετά από αυτό μας περιμένει ένα έντονο πρόγραμμα, τέλος της σεζόν, και είναι καλό να ξεφεύγουν λίγο όλοι πριν ξεκινήσει αυτό το τελευταίο κομμάτι. Σίγουρα η ξεκούραση είναι απαραίτητη, ωστόσο πόσο πραγματικά βοηθάει έναν προπονητή αυτό το νεκρό διάστημα στο οποίο απουσιάζουν 10-11 βασικοί ποδοσφαιριστές? Αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε αρκετά παιδιά που παίζουν στις εθνικές τους ομάδες και αυτό είναι καλό για την ομάδα μας. Στόχος μας είναι πάντα περισσότεροι, όσοι περισσότεροι παίκτες να παίζουν στις εθνικές ομάδες, όσο και στην εθνική Ελλάδα, τόσο και στην εθνικές για τους ξένους παίκτες που τους έχουμε στην ομάδα μας. Βέβαια, οι άλλοι οι οποίοι μείνουν εδώ, μπορούμε να δουλέψουμε μαζί τους για κάποια συγκεκριμένα πράγματα, για αυτά που πιστεύουμε ότι τους λείπουν και να τους προετοιμάζουμε για αυτά που μας περιμένει στο μέλλον. Τα παιχνίδια, όπως είπατε και εσείς, είναι πολλά. Τα πόδια έχουν βαρύνει και το μυαλό μπορεί και να έχει κουραστεί. Φοβάστε μήπως ότι αυτή η ψυχολογική κόπωση οδηγήσει σε έλλειψη συγκέντρωσης ή πειθαρχίας σε ένα διάστημα που και η κάθε λεπτομέρεια θα παίζει ρόλο? Κοιτάξτε, κάθε ποδοσφαιριστής είναι απαραίτητος για την συνέχεια της σεζόν και αυτό είναι κάτι που έχω τονίσει στα αποδυτήρια. Όλοι γνωρίζουν αυτό. Σίγουρα όταν το μυαλό δεν είναι καθαρό, μπορείς να παρασυρθείς σε κινήσεις που στη συνέχεια τα μετανιώσεις. Είδαμε πώς κόντρα στο Πανιόνιο στο τελευταίο παιχνίδι ο Πέλκας έκανε μια κίνηση που οδηγούσε στην αποβολή του. Ήταν μια λατασμένη κίνηση εκ μέρος του, όπως λατασμένη ήταν και η δική μου τοποθεσία μετά το τέλος του αγώνα. Κάτως δεν είχα δει ακριβώς τι έχει συμβεί, τουλάχιστον όπως μου έχουν πει. Δεν έχω φανταστεί πώς και τι κίνηση ακριβώς ήταν και πώς παναγύρισε. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι ο παίκτης ήθελε να προσβάλλει κάποιον, όσο τόσο πρώτον δημιούργησε κάποια εικόνα για τον εαυτό του. Βέβαια, είναι κάτι που πέρασε άσχημο μήνυμα στα παιδιά που παρακολουθήσανε το παιχνίδι. Πέρασε άσχημο μήνυμα για την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι όσο φορά αυτό τα έχει και τιμωρία, που είναι και κάτι και λογικό. Είναι κάτι που δεν πρέπει να ξανασυμβεί από κανέναν. Βέβαια και εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος εκείνη τη στιγμή, σαν προπονητής, προσπάθησα να προστατεύω τον παίκτη μου, αλλά ξαναλέω και ξανατονίζω ότι ήταν και λάθος το δικό μου όσο αφορά το press conference. Όταν κάνω λάθος, παραδέχομαι. Δεν έχω πρόβλημα. Αφήνοντας αυτό στην άκρη, μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν που, όπως είπατε και εσείς, έχει τα κρισιμότερα παιχνίδια και στις δύο διοργανώσεις που έχουν μείνει στην Ελλάδα. Τι θεωρείτε ότι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να τα καταφέρει να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις? Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να είναι ενωμένος. Αυτό είναι το βασικό πράγμα. Αυτό είναι το βασικό πράγμα και πιστεύω ότι σε περισσότερο χρονικό διάστημα φέτος έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτό. Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωμένα τα παιδιά στα αποδυτήρια. Έχουμε καταφέρει να έχουμε άνθρωπους όποιοι τουλάχιστον βρίσκονται κοντά στην ομάδα γύρω-γύρω, όποιοι είναι κοντινοί συνεργάτες μου, είναι ενωμένοι και η συμφέροντά τους είναι μόνο ΠΑΟΚ να κερδίζει και να προχωρήσει μπροστά. Αυτό είναι κάτι που ζητά από όλους, ιδιαίτερα και από τους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια και από τους άνθρωπους όποιοι βρίσκονται καθημερινά μαζί μας εδώ.
Ο Απρίλιος επιφυλάσσει 3 παιχνίδια με το Παναθηναϊκό, 1 για το πρωτάθλημα και 2 για το κύπελλο. Πώς περιμένετε αυτή τη σειρά αγώνων εσείς? 3 δυνατά παιχνίδια, 3 ντέρμπι, μια ομάδα που μιλάει το Παναθηναϊκό, μια ομάδα που τελευταίο καιρό έχει ανέβει, όποια γνωρίζουμε όλοι ότι έχει σίγουρα και ποιοτικούς παίκτες μέσα στο ρόστερ τους. Αλλά πάνω απ' όλα σεβόμαστε τον εαυτό μας, γνωρίζουμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε και θα προχωρήσουμε σε αυτά τα παιχνίδια, σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστό, για να προσπαθήσουμε να κερδίζουμε τα όλα. Επηρεάζει το γεγονός ότι στην αρχή αυτή της σειράς των αγώνων παίζουμε πρώτα για το πρωτάθλημα και συνέχεια για το κύπελλο? Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει μέσα στην ίδια σεζόν. Έγινε με τον Πανετολικό, έγινε με την Ξάνθη. Επηρεάζει καθόλου? Κοιτάξτε, σε εμάς έχει συμβεί στο παρελθόν και γνωρίζουμε τουλάχιστον πώς είναι αυτό. Έχουμε παίξει, όπως είπατε και εσείς, και με τον Πανατολικό 3 συνεχόμενα παιχνίδια και με την Ξάντη το ίδιο 3 συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα μας περιμένει η σειρά με τον Πανατολικό. Σίγουρα ότι είναι κάτι καινούριο για μας. Βέβαια, από τις προηγούμενες 2 ομάδες μιλάμε για μια πιο ποιοτική ομάδα. Από τις άλλες 2 που παίξαμε μέχρι αυτή τη στιγμή το κύπελλο, αλλά βέβαια όπως είπα και πριν λίγο, ότι πιστεύω ότι εξαρτάται πώς ήμασταν εμείς.